Ο Φώτης Πολυμέρης ανήκει σε εκείνους τους τυχερούς θνητούς που θα παραμείνουν αθάνατοι. Το πέρασμά του από το ελληνικό τραγούδι σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αποτυπώθηκε σε περισσότερους από 600 δίσκους που απετέλεσαν μεγάλες επιτυχίες. Επιτυχίες που θα ακούγονται πάντα ευχάριστα και στις ερχόμενες γενιές από εκείνους τους ανθρώπους που ξέρουν να εκτιμήσουν έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Ο Φώτης Πολυμέρης δεν υπήρξε μόνο η πιο γλυκιά ανεπανάληπτη φωνή. Ένας βελούδινος τραγουδιστής με τις πιο ευαίσθητες ερμηνείες. Υπήρξε και ο συνθέτης και στιχουργός πολλών τραγουδιών από εκείνα που τραγούδησε. Τραγούδια της καρδιάς, της χαράς και της λύπης, της μοναξιάς και των αναμνήσεων, της ζωής και της αγάπης που έρχεται ή που χάνεται. Και του θανάτου. Ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια του είναι και το βάλς της μοναξιάς, η κιθάρα του πατέρα, το τραγούδι του Αλίτη, «Δεν σε ξέχασα», το στερνό μου ποτήρι, όνειρό μου γλυκό, η μάνα, γέλα αγάπα και τραγούδα, το βεσπάκι, το κορίτσι μου και εγώ, ένα σπιτάκι σε ένα χωριουδάκι, η λιτανία των αναμνήσεων και τόσα άλλα που βέβαια είναι εδώ αδύνατον να αναφερθούν όλα. Ο Φώτης Πολυμέρης είναι μερικά χρόνια τώρα που δεν τραγουδάει πια μπροστά στο μεγάλο κοινό. Και αυτό επειδή έχει κάποιο πρόβλημα στη φωνή. Ωστόσο, είναι στιγμές που αυτή η φωνή καθαρίζει και ακούγεται καλύτερα από τότε που ο Πολυμέρης ήταν μικρό παιδί. Ας μιλήσουμε όμως με τον ίδιο τον καλλιτέχνη για τη ζωή του που υπήρξε ένα ολόκληρο τραγούδι. Κύριε Πολυμέρη, πού γεννηθήκατε καταρχήν? Καταρχήν, κύριε Τσιρουγλή, θα με ευχαριστήσω που, για τα καλά λόγια που είπατε και που με καλέσετε εδώ στην εκπομπή. Κοντολογής να μιλήσουμε για τη ζωή μου, τη ζωή ενός καλλιτέχνη, ας πούμε. Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1920, την καθαρή Δευτέρα το πρωί. Οι γονείς μου όμως και οι πρόγονοι μου όλοι ήταν κεφαλονίτες. Στην Πάτρα το 1920 υπήρξε μια γρήπη τρομερή και αναγκάστηκε η μητέρα μου να την πήγαινε στην Πάτρα, επειδή υπήρχε θνησιμότητα μεγάλη. Ζήσαμε λίγο στην Πάτρα και κατόπιν ήρθαμε στην Αθήνα. Και έτσι είμαι πατρινό κεφαλονίτο Αθηναίος. Βασικά, ας πούμε Αθηναίος, γιατί εδώ μεγάλωσα και εδώ έκανα ό,τι έκανα στη ζωή μου, δημιούργησα αυτά που έκανα, εν πάση περιπτώσει. Πώς σας ήρθε ξαφνικά να γίνετε τραγουδιστής? Ναι, δεν μου ήρθε ξαφνικά. Εμείς οι Επτανήσιοι Κοντολογής, η Κερκυραίζα και οι Τενοί Χφαλίτες, επειδή γυρνιάζουμε με την Ιταλία, με τον Μπελκάντο που λέμε, αυτό είναι αταβισμός πλέον. Είναι γενιές ανθρώπων οι οποίοι τραγουδούν. Και έτσι ένα παιδί τραγουδάει χωρίς να θέλει. Δηλαδή, όπως οι γύφτοι μαθαίνουν βιολί, ή μάλλον παίζουν βιολί όταν πιάσουν βιολί χωρίς να μελετήσουν, διότι λέμε για τους Ουγγάρους. Το ίδιο με εμάς τους Επτανησίους είναι το θέμα του τραγουδιού. Τραγουδούν οι νόνες μας, οι παππούς, οι νόνοι μας, οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, όλοι. Και το τραγούδι μας έρχεται, ας πούμε, είναι κάτι φυσιολογικό. Βέβαια, πρέπει να έχεις και κάποια φωνή και κάποιο ταλέντο. Έγινε τραγουδιστής. Για βιοπορισμό, έκανα ένα επάγγελμα βιοποριστικό για να ζήσω. Άλλος δεν ήταν τραβικός. Η Κοντολογής ήταν μια τρομερά άσχημη εποχή, την εποχή που γεννηθήκαμε και που μεγαλώσαμε εμείς και κάτω από τις συνθήκες που μεγάλωσε τότε το προλεταριάτο της Ελλάδος. Και ο καθένας κοιτούσε, ας πούμε, μαζί με το σχολείο και ό,τι μπορούσαμε να μάθουμε και με τα όργανα στα οδεία όπου τη κλέβαμε. Γιατί ήταν, έπρεπε και να εργαζόμαστε ταυτόχρονα. Εκτούσαμε και τον επαγγελματικό προσανατολισμό μας. Όταν λοιπόν διέθεσε μια φωνή, που βέβαια είναι μόνο μια φωνή για να κάνει ένα αρτίστο ολοκληρωμένο, είναι χιλιάδιο πράγματα, είναι το ταλέντο, ήταν και εποχή που πρέπει να είσαι συμπαθής σαν σύνολο και να έχεις και μια φωνή. Αφού λοιπόν άλλος πήγαινε, γινόταν καρεκλάς, άλλος γινόταν μπεταντζισάλς, εγώ φυσιολογικά τράβηξε τον δρόμο του τραγουδιού, δεδομένου ότι είχα και προτάσεις από μικρό παιδί και από τα οδεία που σπούδαζε κιθάρα και στις χοροδίες που κάναμε, ας πούμε, και τις άλλες εκδηλώσεις, τις παιδικές, τις παρέες, τις φιλικές με τον Γιώργο τον Κεφαλά που μέναμε ποτά εκεί στον τόπο της Κουζέ.
Και κάναμε το πρώτο συγκρότημα τότε με τις Χαβάγες. Ήταν οι Χαβάγες τότε, ήταν στην ακμή τους. Ο Μπέζος, ο Κορίνθιος, ο Μαλίδης, ο Βέλας, όλοι. Και με φώναξε ο Βέλας μαζί με τον Δημητάκη τον Καβαδιά, ένα παιδικό μου άλλο φίλο. Και κάναμε ένα ωραίο συγκρότημα, Κοντολίγες βέβαια. Και κάναμε το 34 ή 35 τους πρώτους δίσκους. Και τράβηξα τη σειρά μου. Ήταν πολύ απλό το πράγμα. Καθένας είναι και που λέμε σύνθεο και η μοίρα μαζί. Τραβάει τον δρόμο της στη ζωή. Δεν έχω παράπονο. Μέχρι το 40 από το 35 ήμουν παιδί βέβαια. Εργάστηκα πάρα πολύ καλά με τον Κορίνθιο, με τον Ατίκ πήγαμε τουρνέ, με τον Γούναρη ντουέτο, με άλλα παιδιά, με χοροδίες, τις ταβέρνες, δεξιά-αριστερά. Ναι, σταθήκαμε. Αλλά το 40 μας έβρωσε τα πόδια. Η ζωή μας έβρωσε τα φτερά, όχι μόνο σε μένα και σε άλλους νέους καλλιτέχνες. Με πάνω που λέμε, είχα κάνει εγώ τη μικρή χωριά του Πούλα και ήταν τρομερά μεγάλος σε εκείνη την εποχή. Και έγινε πόλεμος. Μετά αναγκάστηκα να κάνω με δύο συναδέλφους μου που συνεργαζόμουν κατά καιρούς, ας πούμε, τον Γιώργο και τον Χάραλα τον Μαλίδη. Ένας είναι ο μαέστρος ο Γιώργος ο Μαλίδης και ο Χαράλαμπος είναι, τον ξέρουν όλοι, ήταν χρόνια με τον Κατσαρό. Είναι σολίστας, κιθαριστής, βιολονίστας, μπουζούκι, τα πάντα όλα. Κάναμε ένα τρίο την κατοχή, το τρίο Los Tres Muchachos, τα τρία παιδιά. Και είχαμε τρομερό ρεπερτόριο σε ξένα τραγούδια, ισπανικά τραγούδια, ας πούμε, πάρω γιατί και την εποχή ήταν τραγούδια του. Και εργαστήκαμε στο θέατρο με την Βλαχοπούλη, με την Μπέλα Σμάρο και με άλλους αρτίστες, μεγάλους και ωραίους αρτίστες, μέχρι το 43 που είδα πια τελειώνει και ο πόλεμος. Και επειδή δεν μπορούσα να δουλεύω απρόσωπα, τρία μουτσάτσους, τι θα πει. Φίλησα τα παιδιά και πολλοί, ας πούμε, μείναμε αδέρφια μέχρι και τώρα, ας πούμε, ευτυχώς ζουν και εκείνοι. Και χωρίσαμε. Πήγα εγώ στη Μεδιαλούς, τότε ήταν ο Αλέξος Λιβαδίτης, ήταν ο ηθοποιός, ο αδερφός του Τάσου του Πίκη, ήταν τραγουδιστής. Σε γοντάκι μου έκανε, στη Μεδιαλούς, μετά πήγα στο μουσείο, στο Άλσος. Εν τω μεταξύ όλη αυτή η κατάσταση ήταν και μια εποχή ταραγμένη. Κύριε Τσιριγούλη μου, καταλαβαίνετε, ήμασταν όλοι σε οργανώσεις, εγώ ήμουν τότε σε μικρές οργανώσεις. Με τα κινητά, την τρομάρα, τα πάντα όλα. Δεν μπορείς να συζητήσεις εκείνη την εποχή για καριέρα. Ξανάρχισα πάλι να φτιάχνω το όνομά μου. Έγινε το κίνημα, έγιναν όλες εκείνες οι καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες να συζητώ και στο τέλος στην TV. Κυνηγηθήκαμε κατά κάποιο τρόπο. Εμείς τώρα μας άφησαν, φύγανε, δεν ξέραμε τίποτα, μείναμε εδώ. Είτε το 46 εκείνο το δημοψήφισμα να μου δεν ψηφίσαμε και κακήν κακός. Εν πάση περιπτώσει, πήγα στον πόλεμο. Ήταν τρομερή ταλαιπωρία, δεν συζητείτε, γύρισα καμιά φορά, ευτυχώς γύρισα, γιατί πάρα πολύ δεν γυρίσαν. Να ξαναπιάσω πάλι από την αρχή το τραγούδι, να ξαναδημιουργήσω καριέρα. Στο μεσοδιάστημα αυτό του 45 μέχρι το 46 έκανα πολλά τραγούδια σουξές. Με δούλεψα στο Άλσο με τον Βέλη, 45-46, και έκανα πάρα πολλά σουξέ τραγούδια και σε δίσκους. Έκανα το «Έζησε ένας μεγάλος έρωτας», το ένα που και το «Μελεξέδες», έκανα το «Τσισάνι της Αραπίνης», δηλαδή «Σε ρωτιάρες». Έκανα πολλά τραγούδια που να θυμάμαι τώρα, δικά μου τραγούδια, έκανα το «Γυρό μου» λίγο. Γυρνώντας πάλι, τελείως κατηστραμμένος πια, ας πούμε, να ξαναρχίσω από την αρχή. Να πιάσω την καριέρα μου από την αρχή. Όλα αυτά βέβαια, σε ένα φόντο που λέμε όχι πολύ φωτεινό ή ευχάριστο, ας πούμε, σε ένα φόντο με οικογενειακή κατάσταση, είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουμε, να παντρέψουμε αδερφάτες και να κάνω χίλια δυο άλλα πράγματα που έκαναν τότε οι φτωχοί άνθρωποι. Ξανάρχισα. Είχα κουράγιο και άρχισα πάλι σιγά σιγά. Έκανα σουξέ αμέσως τραγούδια. Δεν έχω παράπονο. Γιατί ο κόσμος με αγαπούσε και με τιμόταν. Πήγα πάλι στο Άλσος. Επειδή σπίτι μου παρασκευάμε, πέρασε το Τροκαντερό στο Τζάκι. Έκανα πολλά σουξέ, αλλά τυφλώθηκα. Αρχίζει άλλη ατυχία. Κάτσε ένα χρόνο, δεν τραγούδισα, έγραψα τραγούδια. Μπάσει τόσο ξανάρχισα μετά από ένα χρόνο να εργάζομαι. Πάλι σου ξέ, πάλι έκανα πολλά τραγούδια. Πού να παριθμίσω, είναι εκατοντάδες τραγούδια. Μετά πέθανε η αδερφή μου. Άλλη καταστροφή. Πήρα δυο ορφανά και μπάσει τόσο. Κύλησε η ζωή. Είχαμε και του έρωτε και τι καρδιά, τι υποθέσει. Κάποτε σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση που ευτυχώς έμειναν μερικά τραγούδια. Κύριε Πολυμέρη, πώς αποφασίσατε και ξενιτευτήκατε?
Ναι. Ναι. Είναι μεγάλη ερώτηση, γιατί όταν λέμε ξενιτεύομαι, λέμε πάω να μείνω σε ένα άλλο μέρος. Εγώ έκανα πολλά ταξίδια και εκτός Ελλάδος, αλλά και άλλα επαγγελματικά και άλλα, χωρίς όμως σημασία, ούτε ποτέ σκέφτηκα σοβαρά ότι μπορώ να ξενιτευτώ και να ζήσω μακριά από το χώμα εδώ που με γέννησε. Αλλά, κυρία Τσιριγούλη μου, κοιτάξτε, ο Μποντλέρος έλεγε να είμαστε πάντα μεθυσμένοι από αλκοόλ, από αγάπη, από καλοσύνη. Από οτιδήποτε θα είναι, είμαστε πάντα μεθυσμένοι. Εγώ είμαι ο Μποντλερικός. Αυτό το θέμα έχουμε, είναι και η δουλειά μας. Είχαμε το θέμα της καρδίας, τα αισθήματά μας, γιατί και αυτά είναι ερεθίσματα για να δημιουργούμε. Είχα μια περιπέτεια η οποία ήταν πολύ σοβαρή για μένα, αλλά έμπλεξα μια κοπέλα που αγαπούσε, αυτή αγαπούσε άλλον και ήταν, έπεσε ένα σημείο που εκεί που λέμε φρακάρουμε πια. Ήταν ή αποχώρηση ή αυτοκτονία ή παραφροσύνη, δεν υπάρχουν ας πούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και μου ήρθαν συμβόλαιο για την Αμερική εκείνη την εποχή και έτσι έφυγα, πήγα στην Αμερική, η κοπέλα παντρεύτηκε, τράβηξε τον δρόμο της, η ζωή ας πούμε τραβάει τον δρόμο της. Εγώ στάθηκα ελεύθερος τελείως, έζησα στην Αμερική 2 χρόνια με την προϋπόθεση πάντα να γυρίσω. Εκεί γνώρισα την γυναίκα μου. Την κοπελίτσα. Λέω, γυναίκα μου, ξαναλέω το παιδί μου. Ήταν μια πολύ, είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Δεν ξέρω τι φινάλε θα έχει. Η ουσία είναι ότι έφερα εδώ την κοπέλα που αγάπησα στην Αμερική, την γυναίκα μου, τη Μαρία μου. Παντρευτήκαμε εδώ. Κάναμε συμφωνίες. Κάνουμε μια συμφωνία κυρίων. Να γεννήσει τα παιδιά στην Αμερική, επειδή εγώ είμαι και μεγάλος και η ζωή να με στάφερε έτσι. Ομοιγέννητο, πρέπει κάποιος να εργαστεί, να κοιτάξει το σπίτι. Και πήγε γέννηση τα παιδιά στην Αμερική, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πηγαίνω έρχεται. Να πηγαίνω έρχεται η γυναίκα μας, δεν είχα και τα οικονομικά, τα υλικά μέσα. Και τότε πήραμε απόφαση να ζήσουμε στην Ξενικία. Τώρα μετά από τόση εμπειρία χιλιάδων τραγουδιών, τι θα είχατε να μας πείτε για το ελληνικό τραγούδι σήμερα? Ναι. Πάρα πολλά πράγματα μπορούσα να πω για το ελληνικό τραγούδι. Νομίζω ότι πάντα υπήρξε καλό και κακό ελληνικό τραγούδι. Και τώρα το ίδιο. Υπάρχει πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ κακό τραγούδι. Ας πούμε. Είναι τραγούδια που δεν πρέπει να ακούγονται και ειδικά από το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ έδαφος, πάρα πολύ, γιατί γράφουν και πίεση οι άνθρωποι. Αλλά και την μελωδία και την αρμονία, γιατί είναι μελωδικά τα τραγούδια, μελωδικά και τα αρμονικά. Λέμε τα αμερικάνικα που είναι κάθε πατούτα και ένα αυτό ακόρντο. Οι Έλληνες είναι μπελκαντίστε, δηλαδή τους αρέσει το μελωδικό τραγούδι. Υπάρχουν αξιόλογοι συνθέτες και επειδή μορφώνται τα παιδιά, τώρα έχουν γνώσεις. Και νομίζω ότι έχει λαμπρό δρόμο. Το ελληνικό τραγούδι μπορεί να τραβήξει ένα θαυμάσιο δρόμο μέσα στην παγκόσμια αυτή, ας πούμε, την αρένα, την καλλιτεχνική του τραγουδίου. Με τη μόνη διαφορά ότι αν μπορούσαν να μας μεταφράζουν τραγούδια να μπούμε και στην διεθνή μαρκέτα. Κοντολογής, για να μην μακρηγορούμε, είμαστε Ευρώπη πια. Είμαστε Ευρώπη στα πάντα. Νομίζω ότι είμαστε Ευρώπη και στην ποιήση και στην μουσική. Πρέπει με το καλό το δικό μας τραγούδι να μπούμε στην ευρωπαϊκή τουλάχιστον αγορά και να διαπέψουμε, όπως ας πούμε και στην μουσική που είμαστε πανάξιοι. Διότι και ποιητές έχουμε και μουσικούς έχουμε. Έχουμε δηλαδή όλα τα θετικά στοιχεία για το τραγούδι να σταθεί και να προοδεύσει, ας πούμε, και να μεγαλουργήσει. Αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής Φώτης Πολυμέρης. Ο άνθρωπος με τη βελούδινη φωνή, ο οποίος συγκίνησε και θα συγκινεί πάντοτε, ιδίως τις ερωτευμένες καρδιές που θα τον ακούνε.